Γεια σας! Είμαστε μαθητές της Τρίτης Λυκείου του Δευτέρου Επάλσερών και η εισήγησή μας έχει να κάνει με την άειλη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας και συγκεκριμένα με τα έθιμα του γάμου στο Ξηρότοπο, χωριό λίγο έξω από τις Σέρες. Η καταγραφή έχει γίνει από το παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων στις Σέρες και έχει βραβευτεί με τον τρίτο έπαινο από το Τμήμα Ερεύνης Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Με σεβασμό στο υλικό που μας παραχωρήθηκε, προσπαθήσαμε να αναπαραστήσουμε σκηνές του παραδοσιακού αυτού γάμου και να σας παρουσιάσουμε συνοπτικά τα έθιμα και το συμβολισμό τους. Ο γάμος θεωρείται δίκαιο από το λαό μας, σαν το ευτυχέστερο γεγονός της οικογένειας και γίνεται με εξαιρετική λαμπρότητα και ευθυμία. Στην ελληνική παραδοσιακή κοινωνία ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα. Η σπουδαιότητα που αποδίδει και σήμερα ο λαός μας δηλώνεται και από την ονομασία του ως μοίρας ή τύχης, εξού και η συνηθισμένη έκφραση, αν είναι της τύχης μου και η ευχή να έχεις καλό ή στις χαρές σου. Του γάμου προηγούνται τα ραβωνιάσματα, που διαρκούν συνήθως 2-3 χρόνια ή και 4 χρόνια, γιατί πρέπει να μεγαλώσει η νύφη, αφού είναι συχνά μόλις 14-15 ετών. Η μέρα που διαλέγεται είναι πάντα η Κυριακή, η μέρα της χαράς και της λαμπρής, και ποτέ μέσα στη Σερακοστή ή σε περίοδο που δεν το επιτρέπει η Εκκλησία. Την προηγούμενη του γάμου Κυριακή μαζεύονται τα συμπεθέρια στο σπίτι της νύφης, δηλαδή οι γονείς του γαμπρού, για να κόψουν το σανίδι, να ορίσουν δηλαδή και επίσημα την ημερομηνία του γάμου. Φέρνουν μαζί τους κρασί και στραγάλια, έθιμο που υπάρχει από την αρχαιότητα και το οποίο μεταδόθηκε αργότερα και στους χριστιανούς, αφού το κρασί συμβολίζει την ευημερία. Συχνώνως ο πατέρας του γαμπρού δίνει στην νύφη ένα συμβολικό ποσό, το μπαμπά χακί, δικαίωμα πατέρα, που συμβολίζει την αρχή της διαδικασίας του γάμου. Αφού το αποφασίσουν οι δύο οικογένειες, το γνωστοποιούν στον κουμπάρο, που πάντα πρέπει να είναι ο νονός του γαμπρού, συνήθως που φτάνει μέχρι στις μέρες μας και τη Δευτέρα αναγγέλλεται επίσημα στο χωριό. Την Τρίτη, που είναι η μέρα λαϊκής αγοράς, πηγαίνουν στην πόλη για τα δώρα που θα ανταλλάξουν οι δύο οικογένειες. Εκτός από τα δώρα για τους γονείς, τον κουμπάρο και τους πλησιέστερους συγγενείς, θα αγοράσουν προσώψια για όλους τους καλεσμένους και κάστανα ή καρύδια που θα αποτελέσουν και αυτά είδος πρόσκλησης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η νύφη θα μεριμνήσει για τις κοπέλες που θα βοηθήσουν και που κατά κανόνα είναι οι πιο στενές της φίλες. Τις επισκέπτεται μία-μία και τις εμπιστεύεται τα πιο προσωπικά, τα πιο αγαπημένα της προσωπικά είδη. Τη ζώνη με την ασημένια πόρπη, τα σκουλαρίκια και τα γιορτάνια. Όλα αυτά θα της τα επιστρέψουν αφού τελειώσει ο γάμος. Από τα χαράματα της Τετάρτης, δύο ντελάλισσες, δηλαδή μία συγγέννησα του γαμπρού και μία της νύφης, θα βγουν στο χωριό να βροντοφωνάξουν πως την Κυριακή θα γίνει ο γάμος και καλούν το χωριό. Έτσι, στις αυλές των δύο σπιτιών ξεχωριστά, στρώνουν νυφαντάκι λίμια και μέσα ένα τσουβάλι βάζουν ένα μικρό αγόρι με ένα πλαστό στο κεφάλι για να είναι το πρώτο τους παιδί αρσενικό. Γύρω-γύρω στέκονται τρεις κοπέλες, κρατώντας κόσκινα στα χέρια τους. Ύστερα από το κάλεσμα της δελάλισσας, μαζεύονται οι γυναίκες του χωριού, φέροντας μαζί τους ένα πιάτο δημητριακά, συνήθως σιτάρι, που συμβολίζει την αφθονία, το πετούν στα κόσκινα και όλα τα πάλι στα τσουβάλι. Ενώ οι κοπέλες δίνουν ευχές για πολλά παιδιά. Όσα σπηριά, τόσα παιδιά. Φεύγοντας οι ίδιες οι γυναίκες, γεμίζουν το πιάτο τους με κάστανα ή καρύδια. Αυτό είναι το πρώτο επίσημο κάλεσμα. Αφού τελειώσουν οι κοπέλες, συγκεντρώνουν το σιτάρι και το πάνε στο νερόμυλο. Γυρνώντας, φορτώνονται και πάλι δεμάτια από πουρνάρια για το άνομα των φούρνων. Από αυτό το γεγονός επικράτησε η έκφραση. Άφησε το γάμο, την προετοιμασία δηλαδή, και πήγε πουρνάρια. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι ίδιες κοπέλες θα φέρουν το αλεσμένο αλεύρι στα σπίτια του γαμπρού και της νύφης. Από αυτό θα ζυμωθούν τα πλαστά του γάμου, τα κουλούρια για το κάλεσμα και η κουλούρα της νύφης. Το πρωί της Παρασκευής, οι κοπέλες βγαίνουν για να μαζέψουν κισό. Συγκεντρώνονται στο σπίτι του γαμπρού για να ετοιμάσουν τον ουσαρά ή πριάπορ, που θα το κρατήσει σε όλη την πομπή του γάμου ο Μπαϊρακτάρης. Πρόκειται για ένα κοντάρι από ξύλο τριανταφυλιάς με ένα σταυρό στην κορυφή και στη μέση μία μικρή σημαία, συνήθως κόκκινη. Στολίζεται με δύο μεγάλες γυρλάντες που πλέκουν οι κοπέλες με βαμβάκι και κισό. Τον βαμβάκι, σύμβολο της μακροζωίας, το βάζουν για να σπρωμαλιάσουν οι νέοι, να ζήσουν μαζί ως τα βαθιά γεράματα. Και το κισό για να πλώσουν απογόνους και να ριζώσουν. Αφού τελειώσει και αυτή η δουλειά, η μητέρα του γαμπρού τραπεζώνει τις κοπέλες. Οι ίδιες οι κοπέλες που έχουν δουλειά και στις νύφεις, η μητέρα της έχει ήδη ζυμώσει ψωμί άγιντο, χωρίς μαγιά, για το γάμο, την κουλούρα της νύφης και μικρά ψωμάκια σε σχήμα κουλουριού. Τα δένουν οι κοπέλες σε κόκκινη κλωστή γύρω-γύρω, για να είναι οι μέρες των μελόνυφων χωρίς λύπες και στη μέση βάζουν πάλι βαμβάκι και κισό. Στη συνέχεια, οι κοπέλες αλλάζουν και φορούν την πρίκα της νύφης. Η πρίκα της νύφης είναι οι φαντές αλαξιές που θα πάρει στο καινούριο της νοικοκυριό. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική επιφάνεια της νύφης, τόσο περισσότερη πρίκα θα πάρει.
Ύστερα τοποθετούν τα ψωμάκια σε υφαντές πετσέτες, ειδικά υφασμένες, και γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, καλώντας το χωριό στο γάμο, επιδεικνύοντας συγχρόνως και την πρίκα της νύφης, την οποία ξανατοποθετούν στον παούλο μόλις τελειώσει η αποστολή τους. Αυτό είναι το δεύτερο επίσημο κάλεσμα. Το απόγευμα του Σαββάτου ξεκινάει η προετοιμασία για το μαγείρεμα και για το γλέντι του γάμου. Από νωρίς το απόγευμα μαζεύονται οι στενείς συγγενείς του γαμπρού και με συνοδεία μουσικών οργάνων σφάζουν τα ζώα. Μετά από αυτό αρχίζει το ξύρισμα του γαμπρού. Το ξύρισμα που γίνεται από τους πιο στενούς του φίλους αποτελεί την τελευταία προετοιμασία για το γάμο. Από αυτό απέμεινε η λαϊκή παροιμία. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Εν τω μεταξύ, προς το τέλος της ημέρας, γύρω στις 9-10 το βράδυ, έρχονται συγγενείς από την Ύφη με ούζο και στραγάλια και καλούν την οικογένεια και τους συγγενείς του γαμπρού για ένα μικρό προγαμιαίο γλέντι στο σπίτι της νύφης. Όλοι μαζί, με συνοδεία των οργάνων, παίρνουν το κουμπάρο και φθάνουν στις νύφης. Οι ίδιοι συγγενείς της νύφης συνεχίζουν και γυρίζουν ένα προς ένα τα σπίτια του χωριού και τους ξανακαλούν στο γάμο. Μετά το μικρό αυτό γλέντι, οι συγγενείς του γαμπρού επιστρέφουν στο σπίτι του για το μαγείρεμα, γιατί πρέπει όλα να είναι έτοιμα νωρίς πριν το μεσημέρι. Όλη η εβδομάδα του γαμπρού και η Κυριακή της νύφης, όπως το θέλει ο λαός. Οι στενές φίλες της νύφης, από την άλλη μεριά, θα ετοιμάσουν το σπίτι της νύφης από το βράδυ του Σαββάτου. Τον διάκοσμο της κεφαλής της νύφης θα ράψουν την πριάδα, δηλαδή ένα χτυπητό κόκκινο, πολύ λίγο διάφανο τουλπάνι, που σκεπάζει το πρόσωπο της νύφης σε όλη τη διάρκεια του γάμου και μέχρι την ώρα που θα αποσυρθεί για ύπνο. Ετοιμάζουν και την κάρπα, δηλαδή μια άσπρη μαντήλα στο πίσω μέρος της κεφαλής που κρέμεται μέχρι το ύψος της πουκαμίσας. Χαράματα της Κυριακής, οι φίλες της νύφης θα ετοιμάσουν ένα μικρό φλάμπουρο από ένα μαντίλι και στην κορυφή ένα μήλο, σύμβολο γονιμότητας, και θα το κρύψουν σε ένα καρποφόρο δέντρο για να είναι η νύφη καρπερή. Το μικρό αυτό φλάμπουρο, που συμβολίζει τη τιμή της νύφης, θα προσπαθήσουν να το βρουν οι νέοι του χωριού την Κυριακή, την ώρα που θα ξεκινήσει ο γαμπρός να πάρει την νύφη. Στο καλό δωμάτιο του σπιτιού θα δέσουν σχοινιά και θα απλώσουν την πρίκα της νύφης αφού τη ράνουν με το βασιλικό. Μετά την απόλυση της εκκλησίας την Κυριακή, ο γάμος μπαίνει στη τελική ευθεία. Τα όργανα γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι για το τελευταίο κάλεσμα και οι χωριανοί με τη σειρά τους τους χαρτζηλικών με μικροποσά. Στα δύο σπίτια, του γαμπρού και της νύφης, αρχίζει το στόλισμά τους. Ο γαμπρός φοράει την κουσούλα, την κεντυμένη πουκαμίσα, κατάσαρκα, το ζαμαντάνι, το κόκκινο γυλαίκι και κεντυμένο με πολύχρωμα γαϊτάνια, από πάνω την κούνια, το μαύρο γυλαίκι και τέλος πάνω από όλα τον ντουλαμά, ένα μαύρο υφαντό επενδυτή που φτάνει μέχρι το ύψος του γονάτου. Φοράει τραγιάσκα, η οποία κατεβαίνει πολύ χαμηλά στο πρόσωπο, όταν ο γαμπρός είναι ντροπαλός. Το πρόσωπό του θα είναι σκεπασμένο καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου με την αμβλία, ένα υφαντό άσπρο μαντήλι και ντυμένο. Για παντελόνι φοράει τη μαύρη μακεδονική φράκα. Στο σπίτι της νύφης, την ίδια ώρα, οι κοπέλες τη βοηθάνε να ντυθεί. Θα φορέσει την καλή βαμβακερή υφαντή πουκαμίσα, κουσούλα. Από πάνω θα βάλει το ρηγοτό κόκκινο μάλινο σαγιά, που τα τελευταία χρόνια, επηρεασμένος από τη δυτική μόδα, έχει βελούδινα μανίκια. Και τέλος, το χωρίς μανίκια, μαύρο σιγκούνι, κλασνίκα, που το πιάνει με το υφαντό ρηγοτό ζωνάρι, πόες, και την υφαντή ποδιά, σκούτα. Ο σαγιάς φαίνεται να είναι το ιερότερο και χαρακτηριστικότερο κομμάτι της φορεσιάς, αφού το φοράει για πρώτη φορά όταν γίνεται νύφη. Είναι το δικό μας ανάλογο νυφικό. Το πρόσωπό της είναι σκεπασμένο με την πριάδα και την κάρπα. Δεξιά και αριστερά, πάνω από τους κροτάφους, στερεώνονται τα κουκούτσια, τα λουλούδια δηλαδή του γάμου. Έτσι ντυμένη τη βρίσκει ο νονός, που έρχεται μαζί με το γαμπρό, τους συγγενείς και τα όργανα να την πάρουν. Στα εξώθυρα του σπιτιού, ένα σκηνή τους εμποδίζει να προχωρήσουν πιο μέσα και μόνο το να κουμπάρουν στα ξανάλογα επιτρέπεται να μπουν. Όταν φτάσουν έξω από το δωμάτιο της νύφης, εμποδίζεται από τις κοπέλες η είσοδος του γαμπρού. Ύστερα από ανταλλαγή πειραγμάτων του γαμπρού και των κοριτσιών, ο γαμπρός μια σπροξιά μπαίνει μέσα. Έχει στη χούφτα του ένα κέρμα και χαιρετάει στους ώμους τρεις φορές την νύφη. Σε ένα τραπέζι που είναι στο κέντρο του δωματίου, φέρνουν ψωμί και μία πίτα. Έρχεται η νονά και αφού φορέσει τα παπούτσια στην νύφη, κόβει το ψωμί και την πίτα. Βγάζει πρώτα ένα κομμάτι ψωμί και κομμάτι από την πίτα και τα κρύβει για να τα έχουν οι νέοι τη Δευτέρα. Η νύφη από την Παρασκευή πριν το γάμο έως τη Δευτέρα δεν θα φάει καθόλου σχεδόν ή ελάχιστα. Η υπόλοιπη πίτα και το ψωμί κόβονται σε μικρά κομμάτια και μοιράζονται από τις κοπέλες τους συγγενείς, δίνοντάς τους χρόνος και ένα μικρό λουδάκι. Αυτοί σε αντάλλαγμα τις δίνουν μικροποσά. Εν τω μεταξύ, φέρνουν ένα πιάτο με κρασί και το τοποθετούν ανάμεσα στους μελόνυμφους. Ο γαμπρός πρέπει να σπάσει με το πόδι το πιάτο, τουλάχιστον με την τρίτη προσπάθεια, για να είναι το πρώτο του παιδί αρσενικό. Τα κομμάτια του σπασμένου πιάτου με το ψωμί που φύλαξε νονά τοποθετούνται σε έναν υφαντό τουρβά, ειδικά υφασμένο για το γάμο, που κουβαλάει σε όλη τη διάρκεια του γάμου ο κουνιάδος.
Στη συνέχεια, όλοι μαζί βγαίνουν προς την εξώπορτα του σπιτιού, σπάζουν την κουλούρα, συνήφι στο κεφάλι και τα κομμάτια φυλάγονται στον τουρβά. Αυτή η κουλούρα, σπασμένη όπως είναι και που ποτέ δεν χαλάει, θα κρατηθεί για μια ζωή από την ύφη. Έχει δε θαυματουργικές ιδιότητες για την ύφη στη μετέπειτα οικογένειά της, αφού τρώγοντας ένα μικρό κομμάτι θα της περάσουν οι πόνοι του τοκετού ή μικρόπονοι που μπορεί να έχουν τα μέλη της οικογένειάς της. Σε αυτό το σημείο αρχίζει η ανταλλαγή των δώρων ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Βγαίνοντας στην εξώπορτα του σπιτιού, η νύφη μοιράζει κομμάτια μήλου βουτυγμένα στο κρασί στους ανθρώπους που είναι συγκεντρωμένοι σε ένδειξη ευχαρίστησης για την τιμή που τις κάνουν να παραβρίσκονται στη χαρά της. Δύο άλογα στολισμένα θα πάρουν το ζευγάρι για την εκκλησία. Η πορεία τους πρέπει να είναι πάντοτε προς τα δεξιά, προς τον ήλιο, την πήγη της ζωής. Προπορεύονται πάντα τα όργανα, οι νέοι και οι νέες. Δύο παλικάρια, τα πιο γεροδεμένα και ψηλά, θα κρατούν στα χέρια τους μεγάλα μαχαίρια ή σπαθιά και θα σχηματίζουν σε όλη τη διαδρομή προς την εκκλησία μία ψίδα, κάτω από την οποία θα περάσουν οι μελόνυμφοι αλλά και όλοι οι καλεσμένοι. Η συνήθεια αυτή επικράτησε από τα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, τότε που οι κατακτητές έκλαβαν τις κοπέλες ακόμη και μέσα από το μυστήριο του γάμου. Με αυτόν τον τρόπο, οι ξηρετοπιανοί προστάτευαν το ζευγάρι αλλά και έλεγχαν τους καλεσμένους. Στο δρόμο για το σπίτι του γαμπρού, μετά την τέλεση του μυστηρίου, κάνουν μια μικρή στάση στην πηγή του χωριού για να δοθεί νερό στην ύφη με το παπούτσι της, έτσι ώστε να είναι η ζωή τους χωρίς εμπόδια και να κυλάει σε το νερό της πηγής. Στην εξώπορτα του σπιτιού είναι τοποθετημένα ένα τσεκούρι, ένα δερπάνι και μια σημαίνια πόρπη, καθένα και ένα σύμβολο. Το τσεκούρι για να στεριώσουν οι νέοι και να είναι γεροί σαν το σίδερο, το δερπάνι για να αγαπάει η νύφη τη δουλειά και οι πόρποι για να έχουν πλούτη. Η νύφη πρέπει να περάσει πάνω από αυτά, ενώ συγχρόνως της δίνουν να κρατήσει ένα μικρό αγόρι, για να είναι αρσενικό το πρώτο τους παιδί. Φέρνουν τότε ένα ταψί που μέσα έχει ένα πλαστό, μια πέτρα και κέρματα. Η νύφη βοηθάει το κουμπάρο να πληθεί και εκείνος με την πέτρα προσπαθεί να σπάσει τον παρτάκι, μικρή στάμνα, που καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου κουβαλάει ο πατέρας του γαμπρού. Αν το σπάσει με την πρώτη, τότε το πρώτο τους παιδί θα είναι αρσενικό. Όλες οι ευχές για τεκνοποιία και όλοι οι συμβολισμοί έχουν κρυφή ελπίδα να είναι το πρώτο παιδί αγόρι για τη συνέχιση του ονόματος της οικογένειας. Όταν όλοι αποχωρήσουν, οι νεόνυφοι αποσύρονται και το πρωί η πεθερά θα αναγγείλει αν η νύφη ήταν καλή. Η νύφη θα μείνει κλεισμένη στο δωμάτιό της και τις επόμενες μετά το γάμο ημέρες και μόνο την Πέμπτη μετά το γάμο θα πάει με τις φίλες στο ποτάμι. 40 ημέρες δεν πάει στην εκκλησία, δεν κάνει το σταυρό στο τραπέζι και την 40η ημέρα πηγαίνει στην εκκλησία με την πεθερά. Καθώς πηγαίνει στο ποτάμι, κουβαλάει ένα μπαρτάκι με κρασί και στραγάλια. Χύνει λίγο από το κρασί στο ποτάμι για να έχουν πλούτη και η ζωή τους να κυλά σε το νερό. Όταν επιστρέφουν, κρατάει στα χέρια της ένα μήλο, στο οποίο έχουν χώσει κέρματα και τα μοιράζει σε όσες κοπέλες συναντάει στο δρόμο της, για να τις ευχαριστήσει για την τιμή που τις έκαναν να παρευρεθούν στο γάμο της. Εδώ κλείνει ο κύκλος των ημερών του γάμου. Η νύφη ανήκει πλέον στο γαμπρό. Στις μέρες μας, ένας τέτοιος γάμος θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει μέρος μόνο κάποιας λογογραφικής εκδήλωσης. Αρκετά όμως στοιχεία από αυτό το τελετουργικό διατηρούνται μέχρι και σήμερα, αποδεικνύοντας το δέσιμό μας με την παράδοση. Ευχαριστούμε θερμά το Λύκειο Ελληνίδων Σερών που όχι μόνο μας παραχώρησε το κείμενο, τις φορεσιές και το χώρο για τη φωτογράφηση, αλλά μας έκανε να νιώσουμε τη σημασία που πρέπει να έχει η ένωση δύο ανθρώπων. Ευχαριστούμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας παρουσιάσω και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, φωνάζοντάς τους και βλέποντας παράλληλα και τη φωτογράφηση των παιδιών πίσω, αλλά και τα πρόσωπα που ήταν πίσω από την φορεσιά που φορούσαν. Ξεκινάμε με τον γαμπρό που είναι ο Άλκης Ολίγδας, ο πατέρας, ο Γιώργος ο Θεοχαρίδης και η μητέρα η Μαρία Ιτζελέπη. Η νύφη μας είναι μία από τις αφηγήτριες, είναι η Ευδοκία. Η μητέρα είναι η Άννη Βάσιου. Και ο πατέρας ο Αντώνης ο Καραπαρασκευαΐδης. Ο γαμπρός και οι φίλοι του. Και ο κουμπάρος που είναι ο Αναστάσης ο Ηλιόπουλος. Οι φίλοι του ήταν συμμαθητές που μας βοήθησαν. Είναι ο Γιάννης ο Σφουγκούρης και ο Παναγιώτης ο Τζιάννης. Και εδώ έχουμε τις φίλες της νύφης με σειρά. Η πρώτη είναι η μία από τις αφηγήτριες, είναι η Αναστασία. Είναι η Βασιλική Τσάτση με τη σειρά. Είναι η Κωνσταντίνα Ιπέτκου. Η Ζωή Μπόζη. Η Αμαλία Ικελίδου. Η Μαρία Ικουλακίδου, η Ολυμπία Ιδημοπούλου και η Νονά, μία από τις αφηγήτριες, η Κοραλία Ηλώτη.
Τέλος, στην ομάδα μας είναι ο Αθανάσης ο Ανθουλάκης και η Τζούλια η Χαμπίδου που δεν μπόρεσαν να είναι στη φωτογράφηση, αλλά βοήθησαν πάρα πολύ στην υλοποίηση όλου αυτού που παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.